Τον Ιούνιο του 2012 αλλά και το 2018 υπήρξαν τοποθετήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Περού και Κολομβίας. Υπάρχει δηλαδή προϊστορία σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Ακριβώς αυτές οι αρχικές μας εκτιμήσεις που μπορεί να αναφέρονται σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, εύηχος όρος, στην ουσία όμως αφορά τις σχέσεις των καπιταλιστικών επιχειρήσεων του Περού και της Κολομβίας και των ισχυρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά αυτό το στάτους, το καθεστώς δεν αλλάζει με την προσχώρηση σε αυτή τη συμφωνία και του ησημερινού. Κατά την άποψή μας, η σύναψη συμφωνία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Περού και Κολομβίας έχει ένα βασικό σκοπό. Αυτός είναι η ενίσχυση των θέσεων των ευρωενωσιακών μονοπωλίων έναντι των ανταγωνιστών τους από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, την Κίνα και τη Βραζιλία, με ό,τι ιδιαιτερότητες υπάρχουν αυτή την περίοδο, με παρούσα την καπιταλιστική κρίση και φυσικά την όξυνση των αντιθέσεων που τα απόνερά τους τα ζούμε και στον γεωπολιτικό μας περίγυρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι κοντινές χώρες όπως η Βολιβία και το Εκουαδόρ έχουν αρνηθεί να προσχωρήσουν στην συμφωνία. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το Περού, χρησιμοποιώντας δε ως πρόσχημα την καταπολέμηση της παραγωγής και εμπορίας ναρκωτικών, καθώς και την εδραίωση της δημοκρατίας. Τι κάνουν? Αυτό που κάνουν παντού, κλιμακώνουν την πολιτική παρέμβαση με στόχο το τσάκισμα του λαϊκού κινήματος. Για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα του Περού και της Κολομβίας, αυτή η συμφωνία δεν προϊονίζει τίποτε καλό. Αντίθετα, θα σημάνει την επιτάχυνση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων, απεριόριστη δράση των πολυεθνικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλύστευση του φυσικού πνευματικού πλούτου, καταστροφή της βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής και γονάτισμα των εργαζομένων και της φτωχής αγοράς. Είναι ένα πολυχρησιμοποιημένο, δοκιμασμένο μοντέλο. Ανομολόγητος στόχος τώρα της πολιτικής, τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είναι το τσάκισμα των κατακτήσεων και των λαϊκών δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα θα υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των επεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πολιτικό σύστημα και οι δράσεις χειραγώγησης μέσω πολιτικών κομμάτων, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φυσικά του εργοδοτικού συνδικαλισμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή η οποία έχει χαρακτηρίσει το μαζικό λαϊκό κίνημα ΦΑΡΚ ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή είναι που αγνοεί επιδεικτικά τις συνεχιζόμενες μαζικές δολοφονίες συνδικαλιστών και κομμουνιστών με ευθύνη της κυβέρνησης της Κολομβίας. Αυτή στήριξε, αυτή στηρίζει τα αντιδραστικά καθεστώτα. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το αδυνάτισμα του ευρωνοσιακού υπεριαλιστικού κέντρου και η πάλι για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έμπρακτη διεθνιστική αλληλεγγύη στην πάλη της εργατικής τάξης και των λαών για μια ανάπτυξη χωρίς μονοπόλια και εκμεταλλευτές. Τώρα, με την προσχώρηση της αστικής τάξης μιας ακόμη καπιταλιστικής χώρας της Λατινικής Αμερικής του Εσημερινού σε μια λεόντια για τα μονοπόλια συμφωνία. Ίσα-ίσα αυτή ενισχύει επιπλέον το τσάκισμα των μικρών αγορών των χωρών αυτών και πρώτα και κύρια των ιθαγενών πληθυσμών τους, των αυτοαπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών. Τέλος, δημιουργεί πραγματικούς όρους διείσδυσης των ευρωπαϊκών ομίλων σε αντιπαράθεση με τα ανταγωνιστικά τους μονοπόλια που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή της Λατινικής Αμερικής, τον ΗΠΑ δηλαδή της Κίνας, αλλά και της Ρωσίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήδη έχει δηλώσει
ότι καταψηφίζει τη συμφωνία. Ευχαριστώ.